Δύο αλλαγές στον συνδικαλιστικό νόμο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης κατά τη διάρκεια των πραγματικών δηλώσεων. Τη δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου συνδικαλιστικών οργανώσεων και τη διενέργεια ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στις διαδικασίες απόφασης για απεργία. Όπως είπε, οι αλλαγές αυτές κρίθηκαν αναγκαίες μετά τα γεγονότα της ντροπής στο συνέδριο της ΓΕΣΕ. Ειδικά για το ηλεκτρονικό μητρώο, επεσήμανε πως έτσι θα ξέρουμε ποιος είναι συνδικαλιστής, ενώ για την ηλεκτρονική ψηφοφορία ο Υπουργός σημείωσε πως θα δοθεί δυνατότητα σε όλους να αποφασίζουν. Με βάση τις προγραμματικές δηλώσεις της Νέας Δημοκρατίας και του νέου Υπουργού Εργασίας, του κ. Βρούτση, ο οποίος έχει πλούσιο παρελθόν σε ό,τι αφορά τις μειώσεις μισθών κατά 22 και 32% με τους μνημονιακούς νόμους. Έρχεται τώρα να κάνει αναφορά σε ό,τι αφορά την παρέμβαση, του κράτους στο συνδικαλιστικό νόμο και στην λειτουργία των σωματείων. Μίλησαν για ηλεκτρονικά μητρώα και για ψήφο ηλεκτρονική μέσω ίντερνετ στα σωματεία. Μιλάνε για εκδημοκρατισμό υποτίθεται των συνδικαλιστικών οργανώσεων, όταν έχουμε και την πρόσφατη ιστορία με τη ΓΕΣΕ, όπου τροφοδοτούν τους ίδιους τους εργοδότες μέσα στις συνδικαλιστικές οργανώσεις, εκλεγμένοι σαν αντιπρόσωποι υποτίθεται των εργαζομένων. Ουσιαστικά είναι μια ομή παρέμβαση, η οποία δεν προσπαθεί ούτε να εκδημοκρατήσει, αλλά να παρέμβει στη λειτουργία και στην δράση των ίδιων των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Επίσης, τα ηλεκτρονικά μητρώα, που ουσιαστικά θα έχει πρόσβαση κάθε εργοδότης, μέσα σε αυτά ουσιαστικά σημαίνει πολεμική ενάντια στους εργαζόμενους οι οποίοι συνδικαλίζονται και στους συνδικαλιστές οι οποίοι βγαίνουν μπροστά για διάφορα ζητήματα μέσα στους χώρους δουλειάς. Είπαμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ακούγεται ένα κάτι τέτοιο. Από εκεί και μετά τα σωματεία και οι συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ έχουν εμπειρία, αλλά και άλλοι εργαζόμενοι, το πώς αυτό πρέπει να αποκρουστεί, να είναι έτοιμα το οποίο θα εμείνει στα χαρτιά, δεν θα προχωρήσει περαιτέρω, γιατί έχει σκοπό να βάλει το χέρι και της κυβέρνησης και των εργοδοτών μέσα στη λειτουργία των σωματείων. Από εκεί και μετά είναι κάτι το οποίο δεν αντιμετωπίζει το εργατικό κίνημα πρώτη φορά και ιστορικά. Οι εργοδότες μάλλον έχουν κάνει προσπάθεια να επέμβουν μέσα στα σωματεία και σε προηγούμενες δεκαετίες. Το ίδιο το εργατικό κίνημα πρέπει να αποκρούσει αυτή τη μεθόδευση της κυβέρνησης και της εργοδοσίας και να βάλει μπροστά το ίδιο το διεκδικητικό πλαίσιο που έχει το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο σε ό,τι αφορά τη διεύρυνση των εργασιακών δικαιωμάτων, των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και των συνδικών υγιεινής και ασφάλειας. Να πούμε πως έντονη ήταν και η αντίδραση της ΑΔΔ, η οποία σημείωσε πως ο τρόπος που ο Υπουργός Εργασίας σχεδιάζει να προωθήσει τα σχέδιά του καταδεικνύει φακέλωμα και δεν έχει καμία σχέση με τον ανεξάρτητο, αδέσμευτο και κεδημόνευτο συνδικαλισμό που επικαλέστηκε ο ίδιος ώστε να δικαιολογήσει την παρέμβαση στα εσωτερικά των συνδικάτων. Είναι προφανές, τονίζει η ΑΔΔ, ότι η νέα κυβέρνηση επιχειρεί εν ώψη της αντεργατικής επέλεσης που σχεδιάζει να ορθώσει νέα εμπόδια στη συνδικαλιστική δράση και να καθυποτάξει κάθε εργατική αντίδραση σε αυτή την πολιτική.